Ο πατέρας μου, σαν κριτικός, του άρεσε να μιλάει για την οικογένειά του. Η πρώτη έτσι φυσιογνωμία που συνδέεται κατά κάποιο τρόπο και μαζί μου είναι ο Θεόδωρο Μανώλης, γιατί αυτός ήταν λιράρης στην Κρήτη. Ήταν φημισμένος λιράρης και αυτή η ιστορία την έμαθα πριν από 3 χρόνια όταν πήγα στα χωριά της καταγωγής μου. Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα. Νοέμβριο περίπου του 67 είχαν τελειώσει οι ανακρίσεις για το Πατριωτικό Μέτωπο, για τη δίκη του Πατριωτικού Μετώπου, και τότε μια μέρα με κάλεσαν στο γραφείο. Όσοι το κάλκαιο χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, όσοι το κάλκαιο χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, σιγόνου δουλεία σας έχω σύν, θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Συγκεντρώνεται πολύ και κάνει το χέρι του έτσι και λέει: «Οραματίζουμε!» Όταν άκουσα τη λέξη «οραματίζουμε» από ένα παιδί 16 χρονών που όταν με τίμε, πιάσανε τα δάκρυα, ναι. Συγκλονίστηκα. Η συμμετοχή μου στον εθνικό απολευθερωτικό αγώνα ήταν κάτι τέτοιο. Αλλά μου προσέφερε και κάτι άλλο που δεν το είχα. Εγώ ήμουν μόνος, είχα μια μοναξιά. Και είχα και μια καχυποψία για τους άλλους. Μέσα στην αντίσταση και μέσα στην ένοπλη πάλι γνώρισα τη συντροφικότητα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η μητέρα μου και ο πατέρας μου και ο αδερφός μου, η οικογένειά μου. Ποιος στη ζωή μου, ποιος παραφύλλα, του κόσμου τα στενά ποιος σημαδεύει, που πει για αυτός που ξέρει να μιλά. Εγώ θυμάμαι εκείνη την Τετάρτη που ήμουν στις φυλακές Αβέρος και ξεχωλούσε ο Παναθηναϊκός και περνάγανε από κάτω, πιάναμε τα παράθυρα, τα κάγκελα, και καθόμαστε έτσι να μας βλέπει ο κόσμος. Εμένα με ξέρανε πάρα πολύ καλά και να βλέπει ότι είναι κρατούμενοι πολιτικοί, το ξέρανε πολιτικοί κρατούμενοι. Κάτω στη Ακροποταμιά στο μονοπάτι περπατάει, κρατώντας βέργα λιγαριάς και στη Σεβίλια πάει. Τα κατσαρά του γυαλιστά πέφτουν στα μάτια του μπροστά. Στην όψη του είναι μελαψός. Όλο το διάστημα αυτό η μοναδική μου έννοια ήταν ενωθεί αριστερά. Από τη στιγμή που έγινε η διάσπαση της αριστεράς, ήμουνα στην παρανομία, εδώ, η πρώτη ανακοίνωση που έβγαλα, εδώ, γιατί ήμουν πρόεδρος του Πατριωτικού Μετώπου και βουλευτής, πρώην βουλευτής εδώ.